Are you working? What kind of work do you do? Εντάξει, το να έχω η τράπεζα σαν σύνολο είναι ένας οργανισμός, αποτελείται από άτομα. Άρα όταν λέμε, παραδείγματος χάρη, η τράπεζα μπορεί να έχει, δεν έχει συμμετρικότητα στο τι μπορεί να κάνει η συμμετοχική χρηματοδότηση ή το crowdfunding, όπως λέγεται, εννοούμε ότι κάποιοι ανθρώποι δεν αντιλαμβάνονται πλήρως ή δεν ασπάζονται αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Όμως υπάρχουν μέσα στις τράπεζες ανθρώποι πρωτοποριακοί, ανθρώποι που θέλουν να βάλουν τα πράγματα πιο κάτω, αντιλαμβάνονται την βέλτιστη αξιοποίηση της συμμετοχικής χρηματοδότησης στα πρότυπα των μοντέλων των τραπεζών, όπως ανάφερα της Bank Santander και της Barclays, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι χρησιμοποιούν σαν εργαλείο τη συμμετοχική χρηματοδότηση για να διαμοιράσουν το ρίσκο τους. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και στην Κύπρο. Αντίθετα, πιστεύω ότι λόγω νομοθεσίας, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που έχουν οι τράπεζες μας στην Κύπρο ως αποτέλεσμα του μνημονίου, να είναι πιο διστακτική στους τρόπους της εναλλακτικής χρηματοδότησης. Να πούμε όμως ότι ακόμα και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στο κομμάτι της συμμετοχικής χρηματοδότησης, με έναν τεράστιο έργο στο κομμάτι του donation-based crowdfunding. Το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνομαι θέλουν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν σε επίπεδο και equity και lending-based crowdfunding. Αυτά, νομίζω απλά ότι λίγο σε πρώιμο στάδιο, μετά από το θέμα της ενημέρωσης, πιστεύω ότι και οι τράπεζες θα αντιληφθούν τα ωφέλη και τα opportunities που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης. Μονόδρομος, πιστεύω ότι σίγουρα αποτελεί ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι ότι πρέπει να είναι εκεί για δύο λόγους. Πρώτον, σίγουρα για να προσφέρει την εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης, όπως είδαμε και στο εξωτερικό, μέτρανα παραδείγματα την Αμερική, Αγγλία, Ισραήλ, στην υπόλοιπη Ευρώπη, ήδη αγκαλιάζουν την ιδέα της συμμετοχής χρηματοδότησης του crowdfunding σαν πραγματικά ένας εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης. Δηλαδή, εννοούμε εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης σαν ένας πραγματικά βιώσιμος και καλός τρόπος εναλλακτικής χρηματοδότησης. Και σίγουρα για να είναι και έναν αντίπαλο δέος στην κανονική οδό της χρηματοδότησης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο μπορούμε να υποφέρουμε λίγο από το project financing, δηλαδή δεν χρηματοδοτούνται εύκολα κάποιες ιδέες, κάποια έργα, λόγω καθαρά κινδύνου και αυτό που λέμε όρεξης του κινδύνου. Σίγουρα γίνεται μια πάρα πολύ καλή και σωστή δουλειά στο κομμάτι του angel investing στην Κύπρο, αλλά σίγουρα οποιοσδήποτε τρόπο να μεγαλώσουμε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό. Είπαμε ότι σίγουρα πρέπει να έχουν έναν πάρα πολλά καθορισμένο pitch, μια ιστορία και πώς αυτή η ιδέα τους θα βοηθήσει το πλήθος, ποιον θα είναι το impact του. Πρέπει σίγουρα να έχουμε στο νου τους την ιστορία τους πάρα πολλά όμορφα παρουσιασμένη. Για να είμαι ειλικρινής, θα έρθουν κάποια καινοτόμα εργαλεία τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά που έχουν νεοφυείς επιχειρήσεις για να μπορούν να παρουσιαστεί η ιδέα τους. Πρέπει να έχουν σε έναν καλά οργανωμένο πρόγραμμα προώθησης της ιδέας τους και κατ' επέκταση αντιληφθούν ότι είναι να απευθυνθούν σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, στο πλήθος, άρα να έχουν κάποιες σημαντικές υποχρεώσεις. Να πρέπει να είναι σε ένα καθαρά δομημένο πρόγραμμα.